Ένα πορτρέτο του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη που σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να αρέσει στον ίδιο αλλά λέει την αλήθεια πέρα για πέρα, ζωγράφισε το πολίτικο. Σε αυτό γίνεται λόγος για μέρος της κληρονομιάς που κουβαλά ο Πρωθυπουργό και περιλαμβάνει πολλά όπως παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στραγγαλισμό του τύπου, σκάνδαλα υποκλοπών, την κριτική στη Ρωσία και την αποστολή στρατιωτικού εξοπλισμού στην Ουκρανία. Το Πολίτικο στέκεται ιδιαίτερα στο σκάνδαλο των υποκλοπών αλλά και τη συμπεριφορά του κράτου προ του δημοσιογράφου και την ιδιαίτερα χαμηλή θέση που κατέχει η Ελλάδα στη λίστα των χωρών όσον αφορά στην ελευθερία του τύπου. Καταλήγοντα, το σύντομο άρθρο τονίζει ότι ο Μητσοτάκη έχει όλο και πιο δεξιό προσανατολισμό, ενώ ηρωνικά υπάρχει ακόμα και μία αναφορά στο κράτο δικαίου που δεν είναι η Ελλάδα όπως αναφέρει μεταξύ άλλων το άρθρο «Παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στραγγαλισμός του τύπου, σκάνδαλα παρακολουθήσεων». Αυτά φαίνεται να είναι μέρος της κληρονομιάς του Κυριάκου Μητσοτάκη, του κέντρο δεξιού γιου ενός πρώην πρωθυπουργού που μορφώθηκε στο Χάρβαρτ, ο οποίος πλασάρει τον εαυτό του ως μετριοπαθή και outsider παρά την καταγωγή του. Η Ουάσιγκτον τον λατρεύει, η Ελλάδα ξοδεύει περισσότερα για την άμυνα σε σχέση με το ΑΕΠ από ότι ακόμη και οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες. Εν τω μεταξύ, επιδόσεις της κυβέρνησης για την ελευθερία του τύπου συνεχίζουν να πέφτουν κατακόρυφα και η ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κράτος δικαίου απηχούσε τις ανησυχίες που εκφράστηκαν από διάφορες ομάδες για τα δικαιώματα των μέσων ενημέρωσης σχετικά με την αύξηση της βίας κατά των δημοσιογράφων και την επιλεκτική χρηματοδότηση των μέσων ενημέρωσης από το κράτος. Με το βλέμμα του στραμμένο στις εκλογές του επόμενου έτους, ο Μητσοτάκη επιθυμεί να απομακρυνθεί από τις κατηγορίες ότι η κυβέρνησή του κατασκόπευε παράνομα πολιτικούς αντιπάλους και δημοσιογράφους που τον επέκριναν, τις οποίες έχει επανειλημμένα αρνηθεί.